η εκστρατεία για την ισοκομματική διαδικασία, ισοπαραταξιακή. Συγκουζάρη, σήμερα για πείτε μας, παρακαλώ. Εντάξει, εγώ η προσπάθειά μου είναι να πάω όσο γίνεται σε περισσότερα σημεία της χώρας, να συνομιλήσουμε με τα μέλη, με τους φίλους, διότι πρέπει να υπάρξουν δεσμεύσεις από τους υποψηφίους που θέλουν να πάνε ιδεολογικά την παράταξη και θεσμικά και τι πιστεύουν για τη χώρα. Εγώ πιστεύω ότι η παράταξή μας πρέπει και να ενωθεί μέσα από την κουλτούρα των θέσεων, των ιδεών και τη συλλογικότητα και όχι μέσω της εξουσίας και να ανανεωθεί ριζοσπαστικά μέσα από πρόσωπα που έχουν την επάρκεια και τη γνώση της σημερινής πραγματικότητας και της χώρας και διεθνώς για να συγχρονίσουν την Ελλάδα με τις διεθνείς εξελίξεις. Για να σταματήσει η πατρίδα μας να είναι μια έρημος χαμένων ευκαιριών, ιδιαίτερα για τους νέους που φεύγουν συνεχώς στο εξωτερικό. Πρέπει να σταματήσει αυτή η διαφυγή του ανθρώπινου δυναμικού και πρέπει όσοι μένουν στην Ελλάδα και όποιοι πληρώνουν δυσβάστατους φόρους να έχουν ένα ανταποδοτικό κράτος. Ένα κράτος κοινωνικό το οποίο θα είναι για τους πολλούς και όχι για τους λίγους. Όχι ένα κράτος προνομίων. Ένα κοινωνικό κράτος που θα δίνει δυνατότητα στα νέα τα ζευγάρια να κάνουν οικογένειες, να κάνουν παιδιά, να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό και μέσα από ανάπτυξη και αντιμετώπιση του δημογραφικού να υπάρχει ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο θα δίνει αξιοπρεπές συντάξεις και στις μεγαλύτερες γενιές αλλά και στη δική μου γενιά. Μάλιστα. Τελικά θα έχουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα της νέας παράταξης, της νέας παράταξης ή θα έχουμε κοινοβουλευτικές ομάδες των επιμέρους κομμάτων? Η θέση μου είναι, σας το ρωτώ, διότι Πασόκ και Ποτάμι υπόθηκε. Η θέση μου είναι ότι αυτή την απόφαση δεν θα την πάρω ούτε εγώ, ούτε η ηγεσία των σημερινών κομμάτων. Θα την πάρει ο απλός πολίτης που είναι συνιδρυτής 12 και 19 στο ιδρυτικό συνέδριο που θα γίνει στις αρχές του 18. Έτσι λειτουργούν όλα τα δημοκρατικά κόμματα του κόσμου. Εγώ επειδή θεωρώ ότι πρέπει να φτιάξω ένα δημοκρατικό κόμμα, αυτές τις αποφάσεις δεν τις πάρουν ούτε ο αρχηγός που θα εκλεγεί, ούτε οι σημερινές ηγεσίες, αλλά το ιδρυτικό μας συνέδριο μέσα από μια ευρεία συλλογική διαδικασία. Προαναγγέλθηκε ωστόσο όμως από κάποιους συνυποψηφίους σας αυτό. Εντάξει, αυτό είναι μία άποψη. Είναι μία άποψη. Τη σέβομαι. Τις τελικές αποφάσεις θα τις πάρει το συνέδριό μας στο ιδρυτικό. Δύο λόγια για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Τι να σου πω, ο καθένας το βιώνει στην τσέπη του. Ο Τσίπρας είπε τερατώδη ψέματα στο λαό, τον εξαπάτησε, εκμεταλλεύτηκε τα κοινωνικά του αδιέξοδα. Έτσι έγινε πολλές φορές στον τόπο μας με τους δημαγωγούς, έγινε άλλη μια φορά, το πληρώνουμε σήμερα. Εκτιμώ αυτή η κατάσταση που ζει ο ελληνικός λαός δίνει τη δυνατότητα σε εμάς με το λόγο της αλήθειας, με τον προγραμματικό λόγο να ξαναπροσεγγίσουμε και τους νέους και τα λαϊκά στρώματα τα οποία περνάνε πολύ δύσκολα τα τελευταία χρόνια. Κύριε Ανδρουλάκη, πιστεύετε ότι θα πάτε στο δεύτερο γύρο? Πιστεύω ότι η ανάγκη του ελληνικού λαού να έχει ένα κόμμα καινούριο, με καινούργια πρόσωπα που έχουν δυναμική να κοινωνικοποιήσουν το εγχείρημα, είναι κυρίαρχο. Και αυτό θα οδηγήσει στο να πάμε σε μια ριζοσπαστική ανανέωση. Όχι μόνο όσο αφορά εμένα, όσο αφορά όλη τη γενιά και όλα τα πρόσωπα που θα δεθούν δίπλα μου την επόμενη μέρα. Το κάνουμε, δεν είναι μια προσπάθεια ανταγωνισμού μεταξύ μερικών υποψηφίων. Είναι η γενέθλια πράξη επανίδρυσης της δημοκρατικής παράταξης. Της παράταξης η οποία έχει μακρά ιστορία, της παράταξης που δεν ξεκινάει η ιστορία της το 1974. Φίλες και φίλοι, το 1993 υπήρχε μια διαφήμιση λίγο πριν τις εκλογές, όπου ξεκινούσε από το Χαρίλαο Τρικούπι, πήγαινε στον Ελευθέριο Βεντζέλο, μετά στον Πλαστήρα, μετά στον Γέρο της Δημοκρατίας και κατέληγε στον Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτοί δεν ήταν οι ίδιοι μεταξύ τους. Θα έλεγα ότι ήταν τελείως διαφορετικοί. Ούτε το ίδιο ικανοί ήταν όλοι μεταξύ τους. Ούτε τα ίδια πρόσφεραν. Άλλοι πρόσφεραν πολύ περισσότερα, άλλοι λιγότερα. Αλλά αυτή ήταν η ιστορία μας. Γι' αυτό, ενοποιώντας το ιστορικό αφήγημα, ξέραμε ποιοι είμαστε, από πού προερχόμαστε και τι ήταν αυτό που έδινε τη δυναμική στο Πασό να στέκεται όρθιο και να διαμορφώνει τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα. Σήμερα αυτό γιατί δεν συμβαίνει? Γιατί δεν έχουμε μία ιστορία? Γιατί πολύ απλά οι πρωταγωνιστές των τελευταίων ετών είχαν στρατηγική ο καθένας να αγιοποιήσει τη δική του περίοδο εις βάρος της προηγούμενης ή της επόμενης. Ο πρώτος μου στόχος είναι να ενοποιήσω το ιστορικό αφήγημα της Δημοκρατικής Παράταξης του ΠΑΣΟΚ, διότι είναι αδικία την ιστορία του να την γράψουν οι εχθροί μας και όχι εμείς οι ίδιοι.